Να έρθω σε εσάς τώρα, κύριε Ζεκεντέ, και θα κάνω το ίδιο ερώτημα και σε εσάς, γιατί στη λίστα που δόθηκε στην δημοσιότητα, στην δική σας περιοχή αναφέρει ότι έχουμε τρεις οργανωμένες παραλίες. Στην Κιανή, Ακτή, στο Σχοινιά και στη Σκάλα Ταλάντης, έτσι. Λειτουργήσαν αυτές οι οργανωμένες αυτό το Σαββατοκύριακο εκεί σε εσάς? Καλησπέρα, κυρία Δεντελή, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας και στον συνάδελφο δήμαρχο των Καμένων Βούρλων. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Πολλές φορές η κυβέρνηση, υιοθετώντας τις προτάσεις του Υπουργείου Υγείας και της Αρμόδιας Επιτροπής, προβαίνει σε διάφορες αλλαγές σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας φορέων, οργανισμών, επιχειρήσεων κτλ. Χωρίς πάντα να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωσή μας. Το άνοιγμα λοιπόν των ακτών έγινε κάτι, ήταν κάτι το οποίο μας ανακοινώθηκε χωρίς να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας. Και όταν διαβάσαμε το ποιες θεωρούνται οργανωμένες παραλίες στο Δήμο Λοκρών, διαπιστώσαμε ότι είναι οι τρεις παραλίες για τις οποίες ο Δήμος Λοκρών έχει υποβάλει αίτημα για γαλάζια σημαία. Mm-hmm. Πρόκειται δηλαδή για τη Σκάλα Ταλάντης και δύο παραλίες της Λιβανάτης. Αυτό για μας δεν είναι οργανωμένη παραλία. Είναι παραλίες οι οποίες ούτως ή άλλως υπάρχουν καταστήματα. Τα καταστήματα, σύμφωνα και με την ΚΙΑ, ζητούν χώρους στην παραλία, τους οποίους ζητούν από το Δήμο και στη συνέχεια με έγκριση του Δήμου και της κτηματικής υπηρεσίας παίρνουν την εκμετάλλευση του χώρου αυτού. Όπως ανέφερε και ο συνάδελφος δήμαρχος, μόλις χθες βγήκε η σχετική διάταξη. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι καταστηματάρχες οι οποίοι είχαν από πέρυσι φροντίσει να έχουν την εκμετάλλευση του χώρου, είχαν κάνει διετής ή τριετής συμβάσεις. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που τα μαγαζιά αυτά δεν λειτουργούν, γιατί σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα ανοίξουν 25 του μήνα, είναι προφανές ότι δεν έχουν μπει και οι ομπρέλες. Ναι. Άρα, όταν μιλάμε για οργανωμένες παραλίες και στην περίπτωση του Δήμου Λοκρών για τις συγκεκριμένες τρεις, είναι οι παραλίες τις οποίες εμείς είχαμε γαλάζια σημαία, υποβάλαμε αίτημα για γαλάζια σημαία και τις ομπρέλες και τα τραπεζοκαθίσματα, τις αναπτύσσουν τα καταστήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Άρα ουσιαστικά για να λυθεί η όποια παρερμηνία υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν είχαμε ουσιαστικά άνοιγμα των παραλιών, γιατί δεν λειτουργούσαν τα καταστήματα τα οποία ανέπτυσαν τα συγκεκριμένα τραπεζοκαθίσματα και τις συγκεκριμένες ομπρέλες και ξαφλώστρες. Μόνο οργάνωση δεν βλέπουμε εμείς όλο αυτό που μας περιγράφεται, το που συνέβη τα τελευταία 24 ώρα, με το αν θα ανοίξουν δεν θα ανοίξουν οι οργανωμένες πλάζ. Τώρα το θέμα είναι αν όντως θα βοηθούσε την κατάσταση. Γιατί από το ρεπορτάζ προκύπτουν δύο εικόνες. Από τη μια είδαμε σε άλλους νομούς εκεί που λειτουργήσαν οι οργανωμένες πλάζ, έτσι βιαστικά, πρόχειρα και ευνηδιαστικά, ανέτοιμοι και οι επιχειρηματίες, υπήρξαν τεράστια προβλήματα. Και λέγανε οι πολίτες καλύτερα να πάμε σε μια ελεύθερη, μια οργανωμένη και να βάλουμε την ομπρελίτσα μας. Πήγαμε και σε μια οργανωμένες και εκεί συνωστισμός, καυγάδες, όχι εδώ ήρθα εγώ πρώτος, καθίστε σε απόσταση, όχι να φύγετε εσείς, και καυγάδες και ευτράπελα. Εσείς τι λέτε, τι θα είναι καλύτερο για τους πολίτες, να επιλέξουν μια οργανωμένη πλάζ, να μείνουν σπίτι τους τα Σαββατοκύριακα που υπάρχει και κόσμος, τι να κάνουν οι πολίτες? Εμείς αυτό το οποίο λέμε στους πολίτες είναι να τηρούν τα μέτρα σε σχέση με την ατομική τους προστασία. Αυτό το οποίο απαιτείται σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που υπάρχει είναι να τηρούνται συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ των λουόμενων, και αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι να θυμόμαστε την σημερινή παρατήρηση του κυρίου Τσιόδρα, ότι οι καιρικές συνθήκες φαίνονται ότι δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη μετάδοση μη του ιού. Άρα θα πρέπει και το επόμενο χρονικό διάστημα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας και να καταλάβουμε ότι ακόμα και εκεί που θα αναπτυχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα ομπρέλες και ξαπλώστρες, θα πρέπει να υπάρξουν αποστάσεις. Ήδη η ΚΙΑ, η οποία εκδόθηκε σχετικά με την φετινή περίοδο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, αναφέρει σημαντικά μειωμένο κόστος για τους επιχειρηματίες όσο αφορά το τίμημα το οποίο θα πληρώσουν. Άρα αυτό σημαίνει ότι γίνεται καθαρά και μόνο για να είναι μεγαλύτερες οι αποστάσεις μεταξύ των ομπρέλων που θα μπουν. Mm-hmm. Κατά συνέπεια θα είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει
τήρηση των μέτρων. Εμείς λοιπόν δεν προτείνουμε ούτε οργανωμένες ούτε μη οργανωμένες. Προτείνουμε ο καθένας να βρίσκει έναν χώρο ο οποίος να μην είναι δίπλα με κάποιον άλλον. Να φροντίσουμε λοιπόν όλοι μας να τηρήσουμε τα μέτρα όλο το χρονικό διάστημα από εδώ και ως το τέλος της σεζόν. Okay. Και επίσης ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι προφανώς η Δήμη δεν είναι έτοιμη 16 Μαΐου για τη φετινή σεζόν. Άλλωστε πριν λίγες μέρες είχαμε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες και με βάση προβλέψεις του καιρού τις επόμενες έχουμε και πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Άρα είχαμε στην ουσία ένα καύσωνα ο οποίος είναι για την εποχή κάτι το διαφορετικό, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Εμείς ως Δήμος, όπως φαντάζομαι και όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι, ετοιμαζόμαστε σταδιακά να κάνουμε και προσλήψεις ναυαγοζωστών, να συντηρήσουμε όλες τις παραλίες μας, να καθαρίσουμε και να τις έχουμε ουσιαστικά μέσα στον Ιούνιο σε κατάσταση τέτοια που να είναι επισκέψιμες και ελπίζουμε να είναι επισκέψιμες για να λειτουργήσουν και τα μαγαζιά και να λειτουργήσει και ο τουρισμός σε όλο το παράκτιο μέτωπο του Δήμου μας. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητάμε είναι από όλους να καταλάβουν ότι δεν τέλειωσε όλο αυτό, δεν έχουμε ξεπεράσει όλα τα προβλήματα, θα πρέπει με σεβασμό ο ένας τον άλλον να συνεχίσουμε και την καλοκαιρινή περίοδο να προσέχουμε. Ξέρετε, είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη οι πολίτες μετά από 2 μήνες κλεισμένοι στο σπίτι να βγουν έξω και να ζήσουν έτσι κάποιες στιγμές ξεγνιασιάς κοντά στη θάλασσα. Κάποιοι κατάφεραν να κουβαλήσουν καρεκλάκια και ομπρέλες από το σπίτι, κάποιοι δυσκολεύτηκαν και θα ήθελαν να έχουν βρει εκεί μια ομπρέλα τοποθετημένη από τους δημάρχους. Από την άλλη, αντιλαμβανόμαστε κι εμείς όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιγράφεται και όλα αυτά που έγιναν φέτος πολύ γρήγορα και ευνηδιαστικά. Υπομονή, θα πω εγώ, υπομονή και κουράγιο σε όλους μας να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο καλοκαίρι. Εσείς πότε θα αρχίσετε να στείνετε τις παραλίες σας και να βάζετε ομπρέλες? Εμείς έχουμε ήδη δρομολογήσει και από την πλευρά τη δική μας και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Παραδείγματος χάρη υπάρχει και συνέργεια με το Λιμενικό Ταμείο Φιότιδας, γιατί κάποιες από τις παραλίες μας ανήκουν ουσιαστικά εκεί. Οπότε και από την πλευρά του Λιμενικού Ταμείου Φιότιδας και από την πλευρά του Δήμου Λοκρών ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και όπως σας είπα και στην αρχή θεωρούμε ότι το χρονοδιάγραμμα το δικό μας είναι αρχές Ιουνίου να είμαστε σε θέση όλες οι παραλίες μας να είναι λειτουργικές όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα του Δήμου Λοκρών είναι για αρχές Ιουνίου.